Πίσω στα δικά μας, Στρατής Μαθαίου μαζί μας. Γεια σας, κύριε Μαθαίου μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Αναβαρθούμε πίσω στα δικά μας, αφήνουμε την Ελλάδα, ερχόμαστε στην Κύπρο, πάμε να δούμε. Πάμε για να αλλάξουμε τα ωράρια. Είναι κάτι το οποίο δεν συζητείται τώρα, ενώ υπάρχουν πάει χρόνια αυτή η κολόνια πίσω. Όμως είμαστε στην τελική ευθεία, κύριε Μαθαίου, για να καταλάβω. Μερικώς, γιατί δεν αλλάζει το ωράριο, αλλά απλώς επεκτείνεται το ευέλικτο ωράριο. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πρωί, η δημόσια υπηρεσία λειτουργά από τις 7.30 το πρωί και ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να πάει από τις 7.30 μέχρι τις 8.30. Mm-hmm. Τώρα θα υπάρχει δυνατότητα να πάει από τις 7 και η αποχώρηση θα είναι από τις 2.30 μέχρι τις 4.00. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με το να ανοίξουμε το ωράριο είναι ουσιαστικά να απαυλύνουμε λίγο το κυκλοφοριακό το πρόβλημα ή υπάρχουν και άλλοι. Ναι. Και αυτό. Εμάς η πρόταση μας η αρχική ήταν να είναι 7 με 9 και η αποχώρηση 2.30 με 4.30. Πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε περισσότερο. Θα το δουν το θέμα σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων. Αυτό θα σας έλεγαν, είναι σε συνάρτηση για παράδειγμα και με τις αλλαγές που ενδεχομένως να γίνουν και στα ωράρια των σχολείων, γιατί ούτε και εκεί υπάρχει μια πρόταση να δούμε αν θα ανθίσει και αυτή η πρόταση για τα ωράρια των σχολείων. Το 7 ουσιαστικά όμως βοηθάει όσους ανθρώπους, όσους δημόσιους υπαλλήλους δεν έχουν παιδιά. Γιατί μπορούν να πηγαίνουν, επειδή τα παιδιά έτσι κι αλλιώς 7.30 ανοίγει η πόρτα, μένουν που μένουν ένα 15 λεπτό χωρίς επιτήρηση, αντιλαμβάνεστε. Άρα βοηθάει όσους περισσότερο, όσους δεν έχουν παιδιά. Ε? Και όσους έρχονται από τις επαρχίες. Και όσους έρχονται... Από τις επαρχίες, από τη Λεμεσόνα, από τη Λάρνακα. Αυτοί έρχονται νωρίς το πρωί. Ναι. Οπότε, για να γλιτώνουν την κίνηση στα φώτα του καλησπέρα, προσπαθούν να έρχονται πριν τις 7, οπότε και αυτή είναι μια μερίδα σημαντική. Μάλιστα. Τώρα, το 2.30 είναι η ώρα της αναχώρησης. Για όσους θα έρθουν 7. Ωραία. Για όσους θα έρθουν 7, κάποιος ο οποίος θα έρθει 8.30 θα φύγει 4. Θα φύγει 4. Τηρείται το πρόγραμμα υπάρχει αυτό. Υπάρχει ηλεκτρονική κάρτα. Οι συνολικές ώρες δεν αλλάζουν. Ναι, οι συνολικές ώρες εργασίας δεν αλλάζουν. Αλλά βεβαίως στηρείται. Χτυπάς την κάρτα την ώρα που πάεις, χτυπάς την κάρτα την ώρα που φεύγεις. Μάλιστα. Και από το φαντάζομαι βγαίνουν τα. Όπως και εμάς παλιά παιδιά μας έβαζαν να χτυπάμε κάρτα, όχι εδώ, αλλού. Βεβαίως εμείς δεν είχαμε ωράριο, γιατί είμαστε από τους τυχερούς, κύριε Μαθαίου μου, που δεν έχουμε ωράριο. Δουλεύουμε 18 ώρες την ημέρα. Τώρα τυχεροί είναι σε εισαγωγικά. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε από τους τυχερούς σε πολλά εισαγωγικά. Αλλά δεν πειράζει. Ευτυχώς που δεν νιώθουμε ότι είναι δουλειά αυτό που κάνουμε και κάνουμε αυτό που μας αρέσει πολύ. Είναι ευλογία το συγκεκριμένο. Κύριε Μαθαίου, άλλες οποιασδήποτε αλλαγές μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε εκτός από τη διεύρυνση του ωραρίου που μπορεί να βοηθήσουν. Ναι, υπάρχουν θέματα τηλεργασίας κλπ. Αλλά ακόμα είναι νωρίς για να πούμε οτιδήποτε. Προσπαθούμε για τον εξυγχρονισμό, για την ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας και για την τηλεργασία. Mm-hmm. Όταν θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο θα το ανακοινώσουμε. Μάλιστα. Τώρα, με ρωτάνε και είναι να το αναφέρουμε και αυτό. Σε περίπτωση που είναι μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται, έτσι, και θα πρέπει, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να βγει. Δεν είναι σωστό η ομάδα σε αυτή, συγγνώμη, όλα τα μέλη της ομάδας να έρχονται την ίδια ώρα. Μην πηγαίνει ο ένας στις 7 η ώρα και ο άλλος στις 8.30. Εξαρτάται από το είδος της εργασίας. Mm. Δηλαδή, αν έχω έναν ταμείο το οποίο πρέπει να λειτουργήσει να ξεκινάει 7.30, πρέπει ο υπάλληλος που θα είναι επιφορτισμένος με το ταμείο να είναι εκεί πριν τις 7.30. Ανάλογα από το είδος της εργασίας. Mm. Αν υπάρχει κοινό, αν δεν υπάρχει κοινό. Σε κάθε περίπτωση, ο οικείος προϊστάμενος μπορεί να καθορίσει το ωράριο. Ανεξάρτητα από τη συμφωνία που έχει γίνει με την ΠΑΣΕΔΗ και την κυβέρνηση, ο οικείος προϊστάμενος εκεί όπου πρέπει να καθορίσει κάποιες παραμέτρους σε σχέση με το ωράριο, είναι υποχρέωση του να το κάνει. Άρα, ανεξάρτητα αν θα περάσει το 7 με 8.30,
Σε περίπτωση που δεν βολεύει, γιατί το πόστο του δημόσιου υπάλληλου είναι τέτοιο που θα πρέπει να είναι εκεί μια συγκεκριμένη ώρα, θα μπορεί να επέμβει ο προϊστάμενος και να του πει: Κοιτά, εσένα δεν σε καλύπτει αυτό, γιατί η φύση της δουλειάς σου είναι αυτή. Μπορεί Μάλιστα. να γίνεται. Βεβαίως. Και για άτομα και για ομάδες. Μάλιστα. Τώρα, πότε θα το ξανασυζητήσετε το συγκεκριμένο? Έχει κατατεθεί στη Βουλή η τροποποίηση των κανονισμών. Αναμένουμε να εγκριθεί από την Βουλή και ελπίζουμε να εφαρμοστεί από πρώτη του χρόνου. Άρα θα προλάβετε τώρα που κλείνει η Βουλή να ψηφίσετε στην Ολομέλεια? Η προσπάθεια μας είναι αυτή. Α, κοιτάξατε κάτω. Σημαίνει δεν θα προλάβετε. Όχι, θα προσπαθήσουμε. Εσείς να το σπρώξετε, αλλά πρέπει να το σπρώξουν και οι βουλευτές το ίδιο. Προσπαθούμε. Κύριε Ματθαίου, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα λέμε λίγο πιο συχνά, κύριε Ματθαίου, μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Διάθεση. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Για να πηγαίνει.